Coach Ιωάννης Τσίμας μαζί μας από την πλευρά του Πομιλιακού. Coach, τελευταίο παιχνίδι για τον πρώτο γύρο. Σε ένα γνώριμο για σας πλέον γήπεδο. Απέναντι στον αθλητικό ομιλοπάρου. Νομίζω το τελικό σκορ και η ήττα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Καθώς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είχατε την ατυχία να έχετε τρεις τραυματισμούς που φυσικά σας έφεραν πίσω αγωνιστικά και δώσατε και πιο πολύ έμφαση στην υγεία των παιχτών, όπως είναι λογικό. Ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Πάρου για τη δίκαια νίκη της και για τη φιλοξενία. Πραγματικά η Πάρος, όσες φορές έχουμε έρθει και οι δύο ομάδες μας έχουν φιλοξενήσει άψογα. Από εκεί πέρα είδατε κι εσείς ότι προσπαθήσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά δυστυχώς κάποιοι τραυματισμοί, ειδικά παικτών μας, οι οποίοι είναι κομβικοί στο παιχνίδι μας, δεν μας επέτρεψαν να είμαστε ανταγωνιστικοί στο παιχνίδι. Λέγαμε πριν τον αγώνα ότι σήμερα έχεις τη χαρά να έχεις πλήρη ομάδα, δωδεκάδα, παρά τα προβλήματα με τις προπονήσεις, με τις ελλείψεις μεσούς της εβδομάδας. Στο πρώτο τρίλεπτο, ο Νίκος Αθηναίου ένιωσε πάλι τράβηγμα, είχε πρόβλημα με το προηγούμενο παιχνίδι. Μετά ο Μωραήτης και ο Δρύζος τραυματίστηκαν. Ο Βουράκης, ο καλύτερος παίχτης για 30 λεπτά, αποχώρησε με 5 φάουλ. Οπότε φαντάζομαι ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο, να το πω λαϊκά, που μια λόγια παιχνίδι. Όχι, έτσι είναι. Εντάξει, πάνω απ' όλα είναι η υγεία των αθλητών μας. Για πολλωστή φορά θα τους δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια και ήδη μας το ανταποδίδουν και οι άνθρωποι που ερχόμαστε να αγωνιστούμε. Όλοι μας λένε ότι κάνουμε έναν πραγματικά μεγάλο άθλο και σας είπα ότι είμαστε η μοναδική ομάδα η οποία δεν θα παίξουμε κανένα παιχνίδι στο γήπεδό μας. Παιδιά μετακινούνται από την Αθήνα, άλλα από την Μήλο, να βρεθούμε όλοι μαζί, μια ωραία παρέα, να παίξουμε το μπάσκετ, αυτό που είχαν στερηθεί τα παιδιά της Μήλου τόσα χρόνια. Νομίζω εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος για τα παιδιά μας. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Αν έχουμε την τύχη και μας βοηθήσει και ο Θεός, ίσως καταφέρουμε φέτος και κάνουμε και μια νίκη. Αλλιώς συνεχίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι που έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν. Κόουτς, ολοκληρώθηκε σήμερα ο πρώτος γύρος με την πέμπτη αγωνιστική. Υπάρχει συνέπεια όσον αφορά το χρόνο που δίνεται τα παιχνίδια, δεν υπάρχουν μεγάλα χρονικά περιθώρια, αλλά και πάλι, χωρίς να είναι αυτοκουραστικό, δουλεύετε ουσιαστικά στα δύο κομμένη. Όχι, έτσι είναι. Εντάξει, το έχουμε αναφέρει αυτό. Αυτό εμείς τώρα που προσπαθούμε να δώσουμε βάση είναι η πάρα πολύ ακαδημία μας. Είδατε ότι σήμερα αγωνιστήκανε δύο παιδιά από την ακαδημία μας. Πήραν τη χαρά να συμμετέχουν σε παιχνίδι αντρικού τμήματος. Εκεί δίνουμε τη βάση μας και εγώ και ο κότς ο Μιχάλης, ο Βίκος. Κάνουμε νομίζω μια δουλειά η οποία προσπαθούμε να μάθουμε τα βασικά του μπάσκετ στα παιδιά, να αλλάξουμε την νοοτροπία τους, να έρχονται να χαίρονται το παιχνίδι, να αγαπήσουν το μπάσκετ, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Έχουμε τη στήριξη του πρόεδρου μας, του Μιχάλη Βαβακάρη, έχουμε τη στήριξη της διοίκησης, της δημοτικής αρχής και νομίζω ότι αυτό πλέον που λείπει είναι ένα όνειρο όλων των ανθρώπων, ένα κλειστό γυμναστήριο στη Μήλο. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.